Τέρμα στη λειψιδρία και την ταλαιπωρία των χιλιάδων κατοίκων της πρωτεύουσας βάζει κατασκευή αγωγού μεταφοράς νερού από την μονάδα αφαλάτωσης Βασιλικού στην ευρύτερη περιοχή Λευκωσίας. Η συμφωνία χρηματοδότησης ύψους 40 εκατομμυρίων ευρώ για τον υπερσύγχρονο αγωγό παροχής πόσιμου αφαλατωμένου νερού υπεγράφει το πρωί μεταξύ της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και των Υπουργών Οικονομικών Χάρη Γεωργιάδη και Γεωργίας Νίκου Κουγιάλη. Το έργο αυτό είναι ζωτικής σημασίας και θα καλύψει τις ανάγκες ίδρυυσης ευρύτερης επαρχίας Λευκωσίας για τα επόμενα 30 χρόνια ανεξάρτητα από τις καιρικές συνθήκες. Με την κατασκευή του έργου αυτού επιλύονται τα διαχρονικά προβλήματα της υδροδότησης ολόκληρης της επαρχίας, η οποία σήμερα τροφοδοτείται μέσω ενός πεπαλαιωμένου αγωγού. Με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων υπεγράφει και συμφωνία για χρηματοδότηση ύψους 15 εκατομμυρίων ευρώ για την δημιουργία αντιπλημμυρικών έργων στη Λάρνακα και συγκεκριμένα για την κατασκευή δύο αντιπλημμυρικών αντιλιοστασίων όμβριων υδάτων. Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων στηρίζει την Κύπρο και την δημιουργία θέσεων απασχόλησης τόσο κατά την οικονομική κρίση όσο και τώρα, τόνισε ο Υπουργός Οικονομικών. Με τον Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας, Τζόναθαν Τέιλορ, να σημειώνει ότι η στήριξη θα συνεχιστεί καθώς η Κύπρος παρουσιάζει εξαίρετα και βιώσιμα επενδυτικά σχέδια. Αυτά που αφορούν την χρηματοδότηση μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στην ανάκαμψη της οικονομίας μας. And since 2011, the EIB has invested 1.3 billion euro, or around 260 million euros per year. Ένας από τους λόγους, εξήγησε, που η Κύπρος δεν έχει μέχρι τώρα λάβει μέρος στο Ταμείο Επενδύσεων Juncker είναι το γεγονός ότι η τράπεζα έχει ήδη διοχετεύσει με φθηνότερο δανεισμό χρηματοδότηση που αφορά μικρομεσαίες επιχειρήσεις μέσω των τραπεζών που δραστηριοποιούνται στην Κύπρο.